Μας όμως είναι η γλυκιά μας η Θέκλα η Πετρίδου που σήμερα δεν είναι μόνη της. Δεν είναι, έχουμε και έφερα και μια φίλη μου μαζί. Γεια, εσείς είστε έτοιμα, άντε. Αυτή είναι η φίλη μου η Μαρία Ευλάσιου. Καλώς ήρθες, Μαρία. Καλώς ήρθες. Γνωρίζω από την Πάφων, από τον καιρό που ήμουν 10 χρονών και η Μαρία 8 και τη συνάντησα βγαίνοντας μια μέρα από το μάθημα του πιάνου. Μάλιστα. Έκανες και μαθήματα πιάνου. Πιάνου, γαλλικά, κατηχητικό, όλος έκανε μια καλή κοπέλα. Μετά όμως, ξέχασε να παίζω πιάνου. Με τρομάζει το μετά. Ξεκίνησε από τώρα η Θέκλα μας. Όταν ανακοινώσαμε στο Facebook, στη σελίδα μας το έχουμε και λέμε, ότι το σημερινό μας θέμα, δηλαδή βίωσα τον κοινωνικό ρατσισμό για το πάχος μου και κυρίως στο σχολείο, για τα παιδάκια που είναι πιο στρουμπουλούδικα, ρε παιδί μου. Έγινε χαμός από μηνύματα, Θέκλα μου, και ξέρω ότι στείλανε και στο δικό σου το email. Και είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι πολύ λεπτός ο χειρισμός του γονέα για το πώς θα βοηθήσει το παιδί να νιώσει αυτό καλύτερα, ξέχωρα από το τι ακούει γύρω του το παιδί. Να ξεκινήσουμε με την ιστορία σου, να μάθουμε τι γίνεται, πώς το έζησες όλο αυτό. Εγώ γεννήθηκα έτσι μεγαλούτσικο μωρό, 4,5 κιλά. Λοιπόν, στην πορεία έβαζα βάρος. Προς τα πάνω και προς τα κάτω, είναι και ψηλή. Εντάξει. Όμως, εγώ γεννήθηκα στο Λονδίνο. Όταν ήμουν στο Λονδίνο, δεν αντιμετώπισα κάποιον πρόβλημα, δεν υπήρχε πρόβλημα στο σχολείο, όλοι μου... Ήμασταν μια χαρά, όλα μια χαρά. Όταν ήρθα στην Κύπρο όμως, άρχισαν τα άλλα παιδάκια να με κοροϊδεύουν. Βλέπουμε και φωτογραφία όπως ναι, μεγάλων. Εδώ, από την Κέρκυρα, όταν ήμουν 19 χρονών, είναι ακριβώς η φάση ότι πριν χάσω, κιλά. Πριν υπήρξα και πιο παχουλή από αυτό, ναι, αλλά ναι, αυτή βρήκα. Έσουσαν τις μάνα μου τις άλλες. Ναι. Καταλαβαίνω και είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε κάποια στιγμή ναι. Αυτό θα κλάμω. Λοιπόν. Έρχεσαι λοιπόν στην Κύπρο και εδώ. Έζησα την πλήρη απογοήτευση σε όλον το μεγαλείο. Δηλαδή, στο σχολείο είχα πρόβλημα να κάνω φιλίες, γιατί με έβλεπαν κάπως διαφορετική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όμως, ήταν μάλλον, ότι είχα δύο πολύ άσχημες εμπειρίες με εκπαιδευτικούς. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως? Όχι, θα το περιγράψω. Η πρώτη περίπτωση ήταν ο καθηγητής της φυσικής αγωγής. Στη γυμναστική. Όπου εγώ φυσικά είναι σαν να κάνω ό,τι έκαναν τα άλλα τα παιδάκια λόγω βάρους, έτσι. Οπότε σε κάποια φάση παίρνει μια μπάλα του μπάσκετ και τη ρίχνει στο κεφάλι μου. Γιατί ήταν εκνευρισμένος μαζί. Ο καθηγητής. Ναι, ο εκπαιδευτικός. Και τη ρίχνει στο κεφάλι μου και λέει, έτσι και λέει, έτσι θέλει. Όλα τα παιδάκια άρχισαν να γελούν. Οπότε είχα στενοχωρέσει πάρα πολύ. Ήμουν πρώτη γυμνασίου, ήμουν 12 χρόνια στο συγκεκριμένο. Μετά μου έτυχε έναν άλλον περιστατικό παρόμοιο. Αυτός είναι εγκληματίας, μου συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτός είναι εγκληματίας. Ένας άχρηστος είναι, ναι. Λοιπόν. Αργότερα, όταν ήμουν στην τρίτη λυκείου, είχε τύχει, ήμουν λίγο ζωηρούλα στην τρίτη λυκείου, δηλαδή μιλούσα με τη διπλανή μου, όχι σοβαρά παραπτώματα. Και μου λέει ο καθηγητής, σε βλέπω που μιλάς, μέσα στην τάξη τώρα, είσαι πασιά και σε βλέπω που μιλάς. Πάλι τα παιδάκια, χαχαχα, χουχουχου. Τα παιδιά με την τρίτη λυκείου παιδάκια. Εντάξει. Αυτό με πείραξε πολύ περισσότερο από ότι όταν με κοροϊδεύαν οι συμμαθητές μου. Βέβαια, ο δεύτερος κύριος το έκανε από αγάπη. Διότι έχει τύχει να το συναντήσω μετά, το συγκεκριμένο κύριο, και μου μίλησε με πολύ φιλική διάσταση. Δεν από το σκέφτηκε. Όχι, δεν νομίζω. Δεν το σκέφτηκε εκείνη την ώρα. Το είπε αυθόρμητα, πιστεύω. Ο πρώτος, ναι, είναι εγκληματίας, συμφωνώ. Σήμερα, όταν, όπως είπες και εσύ, ανακοινώσαμε το θέμα, το πιο σοκαριστικό μήνυμα που έλαβα ήταν από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος μου έγραψε τι μας ενδιαφέρει εμάς στις ερχόμενα για τον κάθε κύριο που τρώει τον κάθε σίσκα, με συγχωρείς για αυτήν την πολύ άσχημη έκφραση στα κυπριακά που χρησιμοποιεί έναν μπαχουλόν άντρα, ή την κάθε κυράτσα που καταναλώνει ό,τι θέλει, και γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα.
Και αυτός ο άνθρωπος μου στείλε το μήνυμα, έχει στην οικογένεια του όχι απλώς παχύσαρκα, υπερπαχύσαρκα του. Και του λέω, σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί είσαι εκπαιδευτικός και αν έχεις αυτήν την άποψη, δεν μπορώ να φανταστώ πως κοιτάζεις τα παιδιά τα οποία είναι παχύσαρκα. Όχι τι τους λες, μπορεί να μην τους λέει. Μου το έγραψε εμένα, γιατί λες ότι έχεις ενδιαφέρον θέμα. Και επειδή γνωρίζω τον άνθρωπο αυτόν, είμαι σίγουρη ότι ο φόβος που έχει ο ίδιος, ότι μπορεί να γίνει ο ίδιος παχουλός, οι ενοχές που έχει ότι άτομα στο περιβάλλον του, ίσως επειδή δεν τα πρόσεξε να έγιναν παχουλά, έχει αυτήν την ρατσιστική, άσχημη αντιμετώπιση. Θέλω να έρθω. Και σκέψου πως το βιώνει έναν παιδί. Αυτό. Που γι' αυτόν ο δάσκαλος του είναι ο θεός του. Έτσι. Είναι ο προστάτης του. Το πρότυπό του. Σκέψου τώρα ο δάσκαλος της γυμναστικής να σου ρίξει την μπάλα στο χέρι σου. Έτσι και λέτσι, ξουράφι θέλει. Την μπάλα θέλει να μου σου ρίξει. Έτσι και λέτσι τελικά. Τα πιο μικρή μου, δεν σ' άλλε τα ξέρει. Έτσι λοιπόν το πρώτο κούσμα ήταν 12 χρονών. Το επόμενο στο Λύκειο Τρίτη Λυκείου. Ναι. Πώς το εξέλαβες αυτό, πώς το αντιμετώπιζες σαν παιδάκι, σαν μια ψυχούλα που δεν ήξερες πιθανότατα πώς κοιτάξτε, να διαχειριστείς. Ήμουν τυχερή, εντός εισαγωγικών, που έζησα σε μια, που ήμουν έφηβη, σε μια περίοδο όπου δεν υπήρχαν πολλοί κίνδυνοι, γιατί θα μπορούσα να πέσω κάπου αλλού, ας πούμε. Τότε εγώ το έριξα στο διάβασμα, μου βγήκε σε πολύ καλό. Εκεί. Ναι, μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό, σπούδασα. Τι έχεις τελειώσει? Αγγλική φιλολογία, είμαι εκπαιδευτικός σήμερα και προσέχω πάρα πολύ τα παιδιά που έχω μπροστά μου για να μην νιώθουν άσχημα, γιατί το παιδί πρώτα απ' όλα πρέπει να νιώθει άνετα στο περιβάλλον του και μετά να έρθει γνώση. Θέλω να ρωτήσω κάτι την ψυχολόγο μας πάνω σε αυτό το θέμα. Επειδή η ίδια βίωσε αυτό το ρατσισμό και τώρα είναι η ίδια εκπαιδευτικός και λέει ότι το βλέπει με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορούσε αυτό το τραύμα να την έκανε και αυτήν κόντρα, να έχει αυτή τη συμπεριφορά για να, της, για να κάνει ό,τι της κάνανε? Αποθυμένο. Αν ήταν ένας άνθρωπος χωρίς πνευματική καλλιέργεια θα το έκανε. Μάλιστα. Αυτό που συνήθως δυστυχώς συμβαίνει στην κοινωνία μας είναι αν μας κακοποιήσουν, αναπαράγουμε, να κακοποιούμε και εμείς στη συνέχεια και να υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος. Ενώ η πνευματική καλλιέργεια και η πνευματική ως αγώνας και η προσπάθεια να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι είναι σαν να βάζουμε ένα βράχο να, κάνουμε, να αλλάξουμε τη φορά του ποταμού. Είναι το πιο εύκολο πράγμα να κάνεις, να κάνεις αυτά που σου έκανα. Γι' αυτό είπα και την περίπτωση προηγουμένως ότι δεν θύμωσα τόσο πολύ όταν άκουσα εκείνο το σεξιστικό, ρατσιστικό σχολείο, όταν το διάβασα σήμερα. Γιατί γνωρίζω τον άνθρωπο και μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο τα λέει. Κατάλαβες τι εννοώ. Παρόλο που με θυμώνει αφάνταστα, τότε τα λένε. Εγώ θέλω να πω τη δική μου εμπειρία με τη Μαρία. Θυμάσαι πριν πάμε στην εμπειρία, φορές, ναι. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε με τη Μαρία και έχει όλο το χρόνο. Ως παιδί διασκέφτηκα όταν την είδα, αυτόν ήθελα. Ναι, θα πάμε εκεί, Θέκλα μου. Μαρία, γίνονται όλα αυτά, λες ότι εκτονώνομαι στο διάβασμα και παίρνεις ξαφνικά την απόφαση, τι, να χάσεις το βάρος σου για να γλιτώσεις από το τι λέει ο κόσμος για σένα, ή ήταν δική σου απόφαση? Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Είχα προσπαθήσει να αδυνατήσω. Η μητέρα μου με είχε πάρει σε όλους τους διαιτολόγους που υπήρχαν στην Κύπρο, σε γυμναστήρια, σε ό,τι φανταστείτε. Έβαζα βάρος, δεν έχανα βάρος. Όταν... Υπήρχε κάποιο ιατρικό πρόβλημα? Όχι, όχι. Δεν υπήρχε, ναι. Ούτε έχω κάνει κάποια επέμβαση. Μόνη μου τα έχασα. Αλλά δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες λόγω του ότι αν υπάρχει κάποιος διατροφολόγος εδώ. Όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη για σπουδές, έγινα αποδεκτή. Ενώ στην Κύπρο δεν ήμουν αποδεκτή, εκεί ήμουν πλήρως αποδεκτή. Έκανα φιλίες, έβγαινα έξω. Οπότε μόνη μου πήγα στη διαδικασία. Είχα την ψυχολογία να τα χάσω. Πριν δεν μπορούσα, είχα ένα βάρος μέσα μου. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Ήρθε λοιπόν, η κατάλληλη δηλαδή, στιγμή. Ένιωσες, όπου ένιωσα αποδεκτή. Όπου ένιωσα ότι έχω φιλίες, ενώ δεν είχα φίλες στην Κύπρο, δεν μπορούσα να βγω έξω, μου έλειπε η παρέα να πάρω τηλέφωνο μια φίλη μου να τα πούμε. Στην Ελλάδα τα βρήκα όλα αυτά με το που πήρα στην αρχή. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα με πλησίαζαν οι συμφοιτητές, οι συμφοιτητρίες. Όμως ήταν απίστευτο αυτό που έζησα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι... Δεν έχασες το βάρος αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Όχι και σε μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ίσως η κυρία Πετρίδου, επειδή ήμουν 19 χρόνων όταν αποφάσισα, ίσως ο μεταβολής. Ένας χρόνος σε ένα χρόνο. Ναι, εγώ είχα κάνει πολύ ίσως... καιρό να τη δω και είδα μια μέρα στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εγώ έκανα το πρώτο μου πτυχίο στη Θεσσαλονίκη και είμαι 2 χρόνια πιο μεγάλη, άρα όταν ήταν η Μαρία πρώτη ετής, ήμουν τρίτο ετής, και δεν την αναγνώρισα. Μάλιστα. Χάρηκα πάρα πολύ όταν την είδα ότι έχασε όλο εκείνο το βάρος. Να πούμε ότι και τώρα είμαι γεμάτη. Έλεος. Εσύ το θέλεις. Έλεος, κόρη μου. Λοιπόν, κοίτα απέναντι στην κάμερα, έχουν μαζί την κλαμάνα μου. Δεν την γεμάτη, είδε και την αρένα. Έλεος, κόρη. Μαρία, θα ερχόμουν εκεί και θα ήθελα αν... Μένει όμως σε διαταραχή. Σου μένει μέσα στο μυαλό σου. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Όχι. Ότι είσαι παχουλή. Εγώ επειδή ήμουν αδύνατη όταν ήμουν μικρή και τώρα επάχυνα, νομίζω πως είμαι αδύνατη και κάνω την ωραία. Η Μαρία, επειδή ήταν παχουλή και αδυνάτησε, νομίζει πως είναι παχουλή. Θα ήθελα να δούμε λίγο τη φωτογραφία από το παρελθόν. Ναι. Πώς ήσουν εσύ και θέλω να μου πεις πώς κρίνεις εσύ η ίδια τον εαυτό σου. Δηλαδή, βλέποντάς σε λίγα χρόνια πριν και έχοντας αυτή την εμφανή διαφορά. Αυτή είναι η φωτογραφία. Πώς θα πώς δείτε παρόλα αυτά, κυρίως στην άλλη φωτογραφία, ναι. Ότι είμαι χαμογελαστή. Διότι ήταν η περίοδος όπου ήμουν στην Ελλάδα, που είχα φίλες, πήγα και στην Κέρκυρα. Είναι από την Κέρκυρα η φωτογραφία. Α, ωραία. Μας αρέσει η Κέρκυρα, ναι, ναι, πολύ ωραία. Οπότε, να, είμαι χαμογελαστή στη φωτογραφία ναι. που βλέπετε. Μη στην Κέρκυρα, ναι. Πριν δεν θα βλέπετε φωτογραφία μου, ενώ όσον ήμουν μαθήτρια στην Κύπρο, ενώ δεν θα βλέπετε καμία φωτογραφία μου να χαμογελώ. Εκεί ήταν που πήρα την απόφαση να χάσω το βάρος. Μάλιστα. Σε ενοχλούσε και να σου βγάζουν φωτογραφίες τότε. Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, εγώ αυτή τη στιγμή ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ήρθε εδώ. Εγώ και σε γάμο να πάω, κρύφκομαι πίσω για να μην με πιάσει το βίντεο. Ναι, για να μην με πιάσουν. Ίσως. Για να μην με πιάσουν οι φωτογράφοι, έχω ένα φόβο. Ναι, ένα φόβο. Μια θα την ξεπεράσει σήμερα εδώ μαζί μας. Μαζί μας. Ίσως. Πάντως περνάω υπέροχα μαζί σας. Και εμείς περνάμε. Είναι πολύ ωραία εδώ. Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι, από ό,τι κατάλαβα στη Μαρία, έχουν μείνει κάποια αποθυμένα. Γιατί όταν είναι... Άνετα, πολύ λάθος. Ναι. Δηλαδή όταν βλέπει τη φωτογραφία και λέει ναι μεν ήμουν παχουλή αλλά και τώρα είμαι, που αντικειμενικά Έλενα νομίζω και εσύ που είσαι γυναίκα το βλέπεις, δεν είναι. Δεν είναι και μου φορείς 10 με 12, τι σάις δεν είναι καν η μισή, είναι λιγότερο από μισή. Εν το 1 τρίτο του δικού μου σας. Τι είναι αυτό μες στο μυαλό της Θέκλα, λοιπόν, που της λέει ότι είναι. Ο εγκέφαλος μας καταγράφει το σώμα μας, την εικόνα μας. Ένα παράδειγμα παρόμοιο για να καταλάβετε τι εννοώ. Έχετε υπόψη στους εφήβους που σκοντάφτουν πάνω στα έπιπλα και είναι άτσαλοι στην ναι, εφηβεία. Ναι. Γιατί? Γιατί ο εγκέφαλος έχει καταγεγραμμένο το χέρι να έχει αυτόν τον μήκος και όταν ψηλώσει το χέρι περισσότερο, δίνει κίνηση, εντολή ο εγκέφαλος να κινήσει ένα χέρι πιο κοντό, πιο ελαφρύ, οπότε γι' αυτό γίνονται άτσαλοι. Το ίδιο και με την εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας για το σώμα μας. Αν για πολλά χρόνια είσαι παχουλών άτομων, καταλήγεις να έχεις αυτήν την εικόνα στο μυαλό σου. Οπότε όταν τα βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη, όταν το βλέπεις σε ένα βίντεο, σε μια φωτογραφία, δεν βλέπεις αυτό που υπάρχει, αλλά βλέπεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Που σου προβάλλει ο εγκέφαλος ως εικόνα. Θέλει πολύ χρόνο να γίνει η αλλαγή της σωματικής εικόνας στον εγκέφαλο. Περισσότερο χρόνο από όσο θέλει να γίνει η αλλαγή στο σώμα. Έχουμε ένα τηλέφωνο. Ο κόσμος τηλεφωνεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε στην εκπομπή μας. Είχαμε τώρα μου μεταφέρουν για ένα τηλεφώνημα. Ότι υπήρξε περιστατικό στην οικογένειά της, αν το κατάλαβα καλά πώς μου το μεταφέρατε, ότι από εκεί που ήταν παχουλή, συνέχισε να νομίζει ότι έχει παραπανήσια κιλά και κατέληξε στην ανορεξία. Λοιπόν, δηλαδή από το ένα άκρο, αυτό που λες είναι ένα πολύ κλασικό σύμπτωμα της ανορεξίας. Υπάρχουν δύο ειδών διαταραχές, οι οποίες σχετίζονται με το να βλέπεις τον εαυτό σου παχουλών ενώ είσαι αδύνατος. Φυσικά, επειδή ξέρω ότι η Μαρία, αν κατάλαβες, είναι φίλη μου και γι' αυτό την έπεισα να έρθει, κάτσα σου. Κανονίσασε, που λες. Η Μαρία δεν έχει αυτήν την διαταραχή. Να μην λέμε μπελάρες και τη ζωή της τη συνεχίζει κανονικά και τη διδασκαλία της και όλα. Εντάξει, καμιά φορά μου λέει εμένα στο τηλέφωνο ότι είμαι μπασάρα, δεν ξέρω, παρέτα μας, εγώ είμαι 40 κιλά παραπάνω από σένα, και τελειώνει η κουβέντα. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσμορφική διαταραχή. Δηλαδή, όντως δεν κυκλοφορούν, δεν πηγαίνουν πουθενά,
δεν κάνουν πράγματα γιατί θεωρούν ότι είναι παχουλή ενώ δεν είναι, είναι άσχημη ενώ δεν είναι. Αυτή είναι μια η διαταραχή της δυσμορφίας του σώματος, body dysmorphic disorder είναι στα αγγλικά, είναι μια συγκεκριμένη διαταραχή. Στην ανορεξία τι γίνεται, όταν χάσεις το βάρος σου με αφύσικον τρόπο, γιατί εγώ θυμάμαι πως έχασε η Μαρία το βάρος της, δεν την έκανα παρέα τότε. Εμείς γίναμε φίλες μετά τα 30, ναι. Τυχαία. Είμαστε γνωστές, αλλά γίναμε φίλες μετά. Τότε μου είχε μπει, ξέρεις, πήγαινα γυμναστήριο, πήγαινα στο διατροφολόγο, έκανα. Μια σωστή μέθοδο. Επειδή ήταν καλά ψυχολογικά, μπορούσε να ακολουθήσει τις σωστές συμβουλές που πήρε, γι' αυτό είχε γι' αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Εάν όμως κάποιος χάσει το βάρος με δίαιτα μόνο, δηλαδή με το να πεινά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να καταλήξει στην ανορεξία. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η παρατεταμένη έκθεση στην πείνα, δηλαδή για μήνες, για εβδομάδες, για μήνες ο άνθρωπος να τρώει ελάχιστο φαγητό γιατί θέλει να δυνατήσει, χωρίς τη συμβουλή διατολόγου, χωρίς τη συμβουλή κάποιου ειδικού. Εάν το κάνει αυτό το πράγμα, υπάρχει κίνδυνος να καταλήξει στην ανορεξία. Που ένα από τα συμπτώματα της ανορεξίας είναι να βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη και είναι σε 40 κιλά. Ξέρω μια κοπέλα με τόσες μέρες που είναι πάνω από έναν 70 στα 40 κιλά θα είναι ένα σκελετός. Και να λέει, όχι, είμαι παχιά. Είμαι πολύ παχουλή. Πώς μπορεί να το προλάβει αυτό κάποιος, λοιπόν, Θέκλα, γιατί μας βλέπουν και γονείς, μας βλέπουν και παιδιά και κυρίως κοπελίτσες που είναι στην εφηβεία και που ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος να περάσουν τη γραμμή του κάνω δίαιτα και το φτάνω στην νευρική ανορεξία. Λοιπόν, εγώ θα προτιμούσα τα παιδιά μου να είναι λίγο γεμάτα παρά να κάνω δίαιτα με κίνδυνο να φτάσω στην νευρική ανορεξία. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Και γιατί ζούμε και σε μια χώρα που ακόμη δεν έχουμε έναν επίσημο κέντρο πολυθεματικής αντιμετώπισης της ανορεξίας. Σε χώρες του εξωτερικού, όπως στην Αγγλία για παράδειγμα, υπάρχουν ειδικά κέντρα και στην Αμερική και σε άλλες χώρες, Γερμανία, Βέλγιο κλπ. Υπάρχουν ειδικά κέντρα στο οποία πάνε αυτά τα κορίτσια. Συνήθως είναι κορίτσια. Τώρα έχουμε και αγόρια τα τελευταία χρόνια, γιατί πέρασε και η μόδα στους άντρες ότι πρέπει οπωσδήποτε να είναι αδύνατοι. Το πρότυπο που προβάλλεται. Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά τους αδύνατους και τους παχουλούς, εγώ θέλω να πω κάτι. Έχει ανθρώπους που το σκαρίν τους είναι να είναι αδύνατοι, σαν τον Τάσο για παράδειγμα. Μπορείς να φανταστείς τον Τάσο φουσκωμένο, εγώ μπορώ να το φανταστώ. Mm. Δεν θα φαίνεται όμορφος, εγώ δεν τόσο όμορφος όπως φαίνεται τώρα, αγάπη μου. Εσύ. Και έλεγα, άργησε να το φλερτάρει σήμερα. Αστεράκι μου. Άργησε. Με φλερτάρε με εκείνος κόρη πριν τις κάμερες, κόρη. Πώς που μη σε βλέπουν οι κάμερες. Μα δεν μπορώ να το φλερτάρει. Λοιπόν, ή για παράδειγμα, εμένα με δει, όπως είχα θυμάσει που είχα πάθει εγώ ανόρεξη, ήμουν άρρωστη πριν 5 χρόνια, με δει, ξέρω εγώ, στα 60 κιλά θα πάθει. Θα σου φέρω μια φωτογραφία να γελάσετε. Εντάξει, τώρα στα 95 χρειάζεται να χάσω καμιά δεκαριά, αλλά θα σου πω ότι έχει ανθρώπους που το σκαρίν τους είναι να είναι αδύνατοι. Αυτούς που τα γονίδια τους είναι να είναι αδύνατοι, δεν θα τους πετάξουμε έξω από το παράθυρο, δεν θα τους πούμε δεν είσαστε ομορφοί. Ο καθένας έχει την ομορφιά του ανάλογα με τα γονίδια του και τον τύπο του. Και εσύ, Έλενα, εσύ δεν είσαι παχουλή. Είσαι όμως Νταρντανέ. Αυτό είναι καλά. Όχι, ρε, γυναίκα. Εγκαλών τον Νταρντανέ. Είναι πολύ δεν κακό, άστο. Καλά. Ενώ είσαι μία γυναίκα, ρε παιδί μου, η οποία έχει κόκαλο, έχει προσόντα. Από κόκαλο έχω και λίπος. Δεν είναι μόνο κόκκινο. Το έχει στο σωστά μέρη το λίπος όμως, το στήθος, ξέρω εγώ. Ξέρω, να ρωτήσω κάτι. Οπότε την δεν μπορεί. Εγώ σε προστατεύω. Εγώ θέλω. Που σε είδα και στη σκηνή, αγάπη μου. Έχει τα δύο προσόντα που έχει. Έχουμε τη Μαρία εδώ κοντά μας. Εμείς τα λέμε και μόνοι μας. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, στο σπίτι εμείς, στο σπίτι. Άρα δεν κατάλαβες μόνο όταν το φλερτάρεις αυτόν τα δέχεται. Ναι, όταν θα πεις για άλλο μια καλή κουβέντα. Όχι, όχι, τώρα έχουμε άλλη. Είσαι σίγουρο ότι θα κατέληγε σε καλή κουβέντα η Θέκλα. Είμαι σίγουρη. Δεν θα το πέταγε, δεν την πέταγε τη βόμβα. Όχι. Άλλο να πω, ρε παιδί μου, μια λέξη η οποία είναι λίγο έτσι όπως αυτές που έλεγε η χορκανή μας η Βαλεντίνα πριν. Μάνα μου, τι ρε, είδες την παφίτη σας. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν. Τέλεια, Βαλεντίνα, τέλεια, θεά. Λοιπόν, ήταν θεά. Μαρία, το ότι ήσουν κάπως παχουλή, γιατί νομίζω ότι ο όρος. Κάπως παχουλή, ήταν πολλά πασά, δεν το μου θέλω να σου πω. Περιάκουσε. Να τελειώσω μισό λεπτό. Όχι, θέλω να σου πω. Έλα, αστεράκι, μου άσε να μιλήσω. Έλα, μπράβο, αγάπη μου. Από, μισή. Να πω εγώ, μισό λεπτό. Καταρχά θεωρώ ότι ο όρος χοντρός είναι. Κακή κακός, λέξη. Κακός είναι, όρος. Δηλαδή, μια λέξη την οποία τον άλλον είναι σαν να τον γκρεμίζεις. Ναι, σαν βρισιά. Είναι μηδενιστικός να πεις είσαι χοντρός, είσαι χοντρή. Το ότι είχες κάποια κιλά παραπάνω, όσα κι αν ήταν αυτά, επηρέασε τη ζωή σου ως γυναίκα. Δηλαδή, φυσικά, στα προσωπικά. Φυσικά. Πες μας λίγο γι' αυτό. Εννοείται, κανείς δεν με καλούσε να πάω για έναν καφέ. Όχι τον καφέ που εννοείτε εσείς. Τα πάντα πες μας. Στο γλώσσα της εκπομπής σας. Ενώ. Δεν σε φλέπα. Κανένας, δεν υπήρχε έτσι περίπτωση. Δεν υπήρχε έτσι περίπτωση. Ούτε και στη Θεσσαλονίκη.
όταν ήμουν παχουλή εννοώ, γιατί μετά έπεσαν οι προσκλήσεις η μία μετά την άλλη. Όταν τα έχασες, έτσι. Λέει πολλούς καφέδες, εντώθηκαν τα νεύρα σου μετά. Δεν θα απαντήσω. Δεν θα απαντήσω. Εντάξει, κάπως ένιωθα κάπως παραμελημένη να το πω, κάπως εκτός ζωής να το πω. Πήγαινες να αγοράσεις ρούχα. Oh my God. Όταν πήγαινα να αγοράσω ρούχα, θυμάμαι το χαρακτηριστικό σε κάποια φάση, στη Θεσσαλονίκη μάλιστα ήταν, που λέω μήπως έχετε είδα κάτι το οποίο υποψιαζόμουν ότι ίσως και να μου κάνει. Είχα αυτή την υπόνοια. Και όταν μπήκα, η πολίτρια της λέω μήπως έχετε, μου λέει κοπέλα μου για σας δεν έχουμε. Κατηγορία δηλαδή, ειδική, μάλιστα. Παχουλές. Ειδική κατηγορία, ναι. Όλα αυτά, πώς να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση, γιατί εντάξει, ωραία τα ακούμε. Είπες σου κάτι πολλά βασικό πριν. Λέει σου, ζούσα σε εποχές που δεν υπήρχαν τόσοι κίνδυνοι, γιατί μεγάλωνε ναι. Στην Πάφον τότε το 90 και σου λέει, ζούσα κάπου αλλού, μπορούσα να καταλήξω στα ναρκωτικά, μπορούσα έτσι. Να καταλήξω σε απρόσεκτη ναι, ζωή. Απλά, αυτόν εννοούσες, ναι. Αυτό εννοούσα. Ξέρεις πόσα κορίτσια τα οποία βιώνουν αυτόν τον κοινωνικό ρατσισμό μπορεί να καταλήξουν να κάνουν και πράγματα άθελα τους, όχι επειδή είναι κακές, που να βλάφτουν τον εαυτό τους και το σώμα τους γιατί θέλουν να γίνουν αποδεκτές. Ένα πολύ, ακούσει ένα κομπλιμέντος, ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο είναι τα αγόρια στην εφηβεία να προσεγγίζουν τα κορίτσια τα οποία είναι αδύνατα και κοινωνικά αποδεκτά τις ωραίες του σχολείου, αυτές να τους τον πάρουν γιατί έχουν πολλά φλερτ και μπορεί να προσεγγίζουν τα κορίτσια που είναι παχουλάκια, τους ζητούν να κάνουν και πράγματα που να μην θέλουν τα παχουλά τα κορίτσια να κάνουν και πολλά κορίτσια να καταλήγουν στο να κάνουν εκείνα τα πράγματα που δεν είναι για την ηλικία τους ή δεν είναι τέλος πάντων η επιθυμία τους για να ευχαριστήσουν τα αγόρια και να τους πούν αρέσεις. Ναι, και μετά έρχονται η κοινωνία πίσω και τους, τα ίδια τα αγόρια τις κατηγορούν ότι δεν είναι καλής ηθικής κουπέλες. Δηλαδή αυτό συμβαίνει. Ναι. Μαρία, ναι. Παραδείγματα κοινωνικού ρατσισμού, πράγματα τα οποία είχες εισπράξει, δηλαδή όπως ήταν ο δάσκαλος, ο καθηγητής, όπως ήταν η πολίτρια. Τι άλλα έχεις βιώσει εσύ για να ακούει και ο κόσμος και να παραδειγματίζεται και να ξέρει τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο. Τα ξεχάσεις όλα. Όχι, δεν είναι ότι τα ξέχασα. Είναι ότι μπήκα σε μια άλλη ζωή. Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι έχασα το βάρος, πιστεύω. Είναι ότι άλλαξε η ψυχολογία με εντελώς. Είσαι μια άλλη Μαρία δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Μου αποπνέεις μια απίστευτη ηρεμία, δηλαδή και ο τρόπος που μιλάς, θα κλαίω εσύ θα καταλαβαίνεις καλύτερα, είναι απίστευτα ήρεμος. Ήσουν ανέκαθεν έτσι ή είναι η νέα Μαρία αυτή? Όχι, πάντα ήμουν ηρεμή. Πάντα έχω κάποια ξεσπάσματα μέσα με τα... Αν ήξερες και τις ηθίκες της ζωής της, τις διάφορες, θα το πω. Η Μαρία δυστυχώς έχασε τη μητέρα της όταν φοιτητρία. Ήταν πρωτού χάσεις το βάρος ή μετά? Ήταν όταν το, έχανα, όταν το έχανα. Έφυγε η μαμά της ξαφνικά από καρκίνο του εγκεφάλου. Μετά ήδη αντιμετώπισε μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια, εξωπεραμυδική νόσο που την καθήλωσε στο κρεβάτι για πόσο? 2 χρόνια. Για 2 χρόνια. Με φυσιοθεραπείες, με πολλή προσπάθεια ξαναστάθηκε στα πόδια της. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, τελείωσε τις σπουδές της. Ήρθε πίσω στην Κύπρο και μετά πέθανε ο πατέρας της από καρδιά. Και δεν έχει αδέρφια. Και είναι μόνη της στον κόσμο και μεγαλώνει 2 παιδιά μόνη της με πολύ προσπάθεια. Δηλαδή μιλούμε. Πού έκρυβες τόση δύναμη μέσα σου, πού ήταν? Εγώ πιστεύω ο άνθρωπος έχει άπειρες δυνάμεις μέσα του. Είναι ότι, εσείς που μου το λέτε τώρα, χτύπα ξύλο, δεν βρεθήκετε στη θέση τη δική μου. Αν χτυπήσετε ξύλο, το απέφχομαι. Έχει μέσα, ναι. Το απέφχομαι. Γενικά για παραδείγματα. Οποιοςδήποτε βρισκόταν στη θέση μου, θα έβρισκε τον τρόπο να επιβιώσει. Διότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Μην το λες, εγώ δεν νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ποσότητα δύναμης ή δεν ξέρουν πού να την εντοπίσουν. Είναι ο Θεός. Είχε πει αυτό, θα έλεγα. Πιστεύουμε στο Θεό. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός στέλνει ανθρώπους στη ζωή σου. Κοιτάξτε, δεν είμαι θεοσεβούμενη. Ενώ δεν πηγαίνω στην εκκλησία, δεν είμαι θρησκολή. Πήγαμε μαζί, το πάσχαμε 3 χρόνια. Απλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνουμε. Ναι, πήγαμε πριν 3 χρόνια μαζί. Στον έγκυο στον Άδων είναι, πήγαμε πριν 5 χρόνια. 5 χρόνια, είναι σωστά. Πήγαμε έναν πάσχα. Έστω. Δεν είναι αυτό το θέμα μας κολλήσει. Ωραία, πια σας βαφτίσει το μωρό μου μετά. Σωστό. Σωστό. Πάρε καλά. Όμως έχω μία αρχή ως άνθρωπος. Δεν θα κάνω κάτι στον συνάνθρωπο μου
και ειδικά στους μαθητές μου που είναι σαν παιδιά μου, δεν θα κάνω κάτι που δεν θα ήθελα να κάνω σε μένα. Ναι. Οπότε, με αυτή τη λογική, αν όλοι οι άνθρωποι είχαν αυτή τη λογική, θα ζούσαμε πολύ όμορφα. Μαρία, δεν ξέρω, εγώ έχω συγκλονιστεί από αυτά που έχω ακούσει από τη Μαρία. Είπες ότι έκανες μωρά. Ναι. Είσαι παντρεμένη. Έχω χωρίσει. Έχεις χωρίσει. Έχω χωρίσει. Ναι. Λεπτό να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Η επιλογή του συντρόφου. Συγγνώμη, φοβήθηκα. Τον οποίο μετά είδαμε και πάθαμε να το χωρίσουμε. Ναι, φυσικά. Που δεν ήταν καλή επιλογή. Έπαιξε ρόλο φυσικά στο γεγονός ότι σου παχουλεί παλιά και δεν είχες αυτοεκτίμηση. Ναι. Επέμαστο. Δεν είχα αυτοπεποίθηση. Γιατί εσύ όταν ήταν να πάρει τον άνθρωπο, εγώ πάθα μοκ. Δεν είχα αυτοπεποίθηση. Και ακόμη δεν έχω αυτοπεποίθηση σε εμφανισιακά θέματα. Δηλαδή έκανε μια επιλογή συντρόφου, η οποία μιλούμε, έπαθα το σοκ τη ζωή μου εγώ. Φυσικά. Εσύ παρεμβαίνει και στη ζωή τη τώρα. Φίλοι μου, ρε κουμπάρε. Ας την αμαστεί. Βρήκε έναν άνθρωπο. Γιατί να μην σε έκανε αυτό. Όχι, ένα λεπτό. Είχε χαμηλή αυτοεικόνα. Ναι, μάνα μου. Τι σου είπα τότε. Τι είχε χαμηλή αυτοεικόνα. Ναι, είχε πολύ χαμηλή αυτοεικόνα. Και εγώ τη είχα πει τότε, γιατί εγώ είμαι μεγαλύτερη από τη Μαρία και εγώ χωρίσα από το 2001. Ναι. Και τη είπα, Μαρία μου, εγώ πήρα έναν άνθρωπο που δεν μου έκαμνε. Έπαθα μεγάλη ταλαιπωρία να χωρίσω. Θυμάσαι ότι είπα σου μάλιστα τζιό που δεν μου έκαμνε και 10 σκαλιά καλύτερο που το μου να πάρει τώρα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ό,τι κάνει, σε αγαπώ και θα σε στηρίξω. Σε στήριξα. Φυσικά. Και ήμουν και φίλη και με αυτόν τον άνθρωπο και όλα. Δηλαδή δεν. Είναι φίλοι μου, δεν παρεμβαίνω στη ζωή τη. Αλλά οι φίλοι μα μερικέ φορέ μπορεί να μα πούν κάτι. Εγώ δεν είχα κάτι να κερδίσω. Φυσικά δεν το μετανιώνουμε γιατί έχουμε δύο υπέροχα μωρά τα οποία ναι. αγαπούμε και στη ζωή μα και όλα. Αλλά μια φίλη σου μπορεί να σου πει μια προειδοποίηση. Εγώ που με απέξω και βλέπω, πα να παντρευτεί έναν άνθρωπο π.χ. ο οποίο θέλει να σου φάει τα λεφτά σου. Για παράδειγμα. Επειδή είναι άλλο το θέμα μα ναι. σήμερα. Αυτά όχι, αυτό όμω έχει σχέση με σου. Γιατί εάν έχει ανασφάλεια ναι. μέσα σου ναι. και νιώθει ότι εγώ είμαι παχιά και δεν είμαι ομορφή, κανεί δεν μπορεί να με αγαπήσει. Και έρχεται κάποιο ο οποίο θέλει να σε πάρει π.χ. γιατί έχουν πεθάνει οι γονεί σου και σου έχουν αφήσει μια αρφα περιουσία με σκοπό να σου φάει την περιουσία σου. Θα σου πουλήσει αγάπε, έρωτε. Θα σε κάνει να νιώσει. Ότι σε αγαπά πραγματικά και θα πέσει στην παγίδα. Όταν λοιπόν εσύ αρχίζεις κάποια στιγμή χάνεις τα κιλά σου, εσένα στο μυαλό σου είναι ακόμη ότι έχεις παραπανήσια κιλά. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι έχεις στο μυαλό σου από αυτό που κατάλαβα, γιατί λες δεν θεωρούμε λεπτή, είπες πριν, δεν είμαι λεπτή. Μα δεν είμαι. Μα δεν είμαι. Επιμένω σε αυτό. Ωραία. Ίσως που είσαι επειδή... Ίσως επειδή... Δεν είμαι καλή ψυχολόγος. Ίσως επειδή τώρα δεν είναι τα πρότυπα που μας προβάλλουν δεν είναι το κανονικό. Είναι πιο κάτω από το κανονικό. Είναι το λίγο πριν το σκελετό. Ακριβώς. Ίσως πέστα, τώρα λέω είμαι γεμάτη. Δεν λέω και τη αρέσει αυτό, δηλαδή. Η εικόνα που σ' αρέσει είναι αυτό το. Όχι, δεν είναι. Οστεώδε, το αποστεωμένο. Θα... Εγώ είμαι μια χαρά όπως είμαι αυτή τη στιγμή. Αλλά, αλλά δεν είμαι. Δεν θεωρώ ότι είμαι αδύνατη κανονικά. Απλά θεωρείς ότι είσαι κανονική. Έχω λίγα κιλά πάνω από το πρόσωπο. Πού τα έχεις, μάνα μου, αλλά από εκεί ξεκινάνε όλα κάποια στιγμή. Πού τα έχεις, κόρη μου, πού τα έχεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν έμεινες έγκυος. Είχες πάθει μια ταραχή. Ωραίο θέμα να διαλέξω. Τα κιλά θα βάλεις με την εγκυμοσύνη, θα σε πάνε πίσω στα χρόνια αυτά. Είχα φοβηθεί αυτό, αλλά δεν ξέρω πώς έγινε. Ίσως να είμαι φαινόμενο και ίσως σε μένα να έχει συμβεί μόνο αυτό. Όταν έβγαινα μετά τη γέννα, ήταν πιο λίγα κιλά από το χειρουργείο, ήμουν πιο λίγα κιλά και στις δύο περιπτώσεις. Μάλιστα. Και μου λένε οι φίλοι μου, και η Θέκλα μου το είπε, κάμε ακόμα έναν τρίτο μπορώ να εντελώσω. Είπες κάμε ακόμα ένα μπορώ, να μην μας δάλεις ότι είσαι πασιά. Ενώ εγώ ας πούμε, θα σου περίπου χάνω 5 κιλά ναι, χάνεις την ίδια μέρα που θα γεννήσω. Ενώ βγαίνει από το χειρουργείο και είναι πιο αδύνατη που πριν να μείνει πριν να μείνω έγκυος, ναι. Εσύ Έλενα, εγώ για να κάνω το γιο μου έβαλα 32 κιλά. Εγώ 24 και στους δύο. Στην κόρη μου επειδή πρόσεχα έβαλα 28. Έχεις καταλάβει αυτό που λέω. Και να σου πω ότι σε αυτό που μας έλεγες πριν, για την εικόνα που έχουμε μέσα στο μυαλό μας για το πώς είναι το σώμα μας, εγώ όταν ήμουν έγκυος στο γιο μου που έβαλα τα 32 κιλά και αντιλαμβάνεις ότι αυτά τα 32 κιλά δεν τα βάζεις από την πρώτη μέρα ή δεν τα βάζεις ξαφνικά τον ένα το μήνα, τα βάζεις ξέρω εγώ σταδιακά. Λίγα, ναι, αλλά κάπου στο μέσο έχεις ένα άλλο σώμα που δεν το αναγνωρίζεις. Περπατούσα λοιπόν στο δρόμο, ευχαριστώ πολύ για τα μαλλιά, περπατούσα στο δρόμο. Και να το πω και πιτακά, τουμπάτσκα βάζει τα αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Πήγαινα να στρίψω, ας πούμε, γιατί ενόμιζες από τον δρόμο να περάσω προς το περίπτερο και χτυπούσε το πλευρό μου στο φτερό του αυτοκίνητου. Γιατί θεωρούσα ότι από εκεί περνάω ενώ δεν κουμαντάριζες τον ίδιο στον εαυτό. Δεν πέρναγα.
Κοπανούσα στα έπιπλα. Ερχόμουν εδώ γύρισμα και όπω περνούσα μετακόμιζα έπιπλα. Αυτό, Έλενα, είναι ορμονικό. Να σε ρωτήσω κάτι έτσι. Κάποιες μέρες του μήνα έχεις περισσότερο θυμόν από άλλες μέρες. Ίσως πάχεις αυτό που λέμε προεμινορυσιακό σύνδρομο. Θες να τρως γλυκά ή είσαι θυμωμένη πριν την εμινορύση. Να έχεις αυτό το πράγμα. Κοίταξε, αυτό που λες το έχω σχεδόν 365 μέρες είναι... του χρόνου. Λοιπόν, είναι παρατηρημένο ότι οι κοπελές οι οποίες πάσχουν και από προεμινορυσιακό σύνδρομο και γενικώς έχουν κάτι με τις ορμόνες τους, υπάρχει περίπτωση να προσέχουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, να κάνουν ακόμη και διατροφή και να βάλουν εκείνες τις ορμόνες, γιατί επηρεάζεται πολύ ο μεταβολισμός τους από τις ορμόνες. Δηλαδή, η δική σου περίπτωση. Προφανώς. Ενώ το να βάλεις 32 κιλά, πρέπει να τρως ένα βόδι την ημέρα. Αγάπη μου, εγώ στο Λάζαρο δεν πρόσεχα καθόλου. Μου λένε τώρα 3-4 λίτρα παγωτών την ημέρα, ότι φανταστείτε κατέβαζα. Και έβαλα 24 κιλά. Στην Κυριακή έκανα μακροβιωτική διατροφή, έκανα περπάτημα, έτρωα όσπρια, ό,τι φανταστείτε και έβαλα πάλι 24 κιλά. Θέλω να πάμε λίγο στη Μαρία. Λοιπόν, είναι θέμα. Εγώ πιστεύω το πάχος της Μαρίας δεν ήταν ορμονικής φύσεως, ήταν έναν πάχος το οποίο είχε να κάνει έτρωγες, με τη στενοχώρια. Έτρωγες, ρε, έτρωγες. Τώρα έντρωες, τότε έτρωγες. Όχι, ουδέποτε το φαγητό μου ήταν ανθυγινό, ήταν πάντα σαλάτες με κρέας. Εγώ είχα δυναμία, ναι, είχα δυναμία στις σοκολάτες, στα γλυκά, σε αυτά. Ουδέποτε το φαγητό μου ήταν τα τηγανιτά, ουδέποτε. Τι ωραίε σοκολάτες. Σοκολάτες, ναι, τούτο λέω. Θέλω να βλέπουμε παράλληλα και τις φωτογραφίες σου για να σας πω. Θέλω να σας πω ότι ένιωσα εγώ όταν είδα τη Μαρία. Όταν ήμουν 10 χρόνια, ήμουν αδύνατη. Ναι, η Θέκλα ήταν πάρα πολύ αδύνατη στο σχολείο. Ήταν πολύ όμορφη. Ναι, ήταν η όμορφη του σχολείου. Ήταν η όμορφη του σχολείου η Θέκλα. Λοιπόν, βγαίνω μια μέρα από το. Ναι. Βγαίνω μια μέρα από το πιάνο και βλέπω μέσα στο αυτοκίνητο η μάμα της στη Μακαρίτη. Σαν ήταν η μάμα της Μαρίας, ήταν όπως είναι η Μαρία τώρα. Ήταν ένας άγγελος, έτσι, μια πολύ όμορφη κοπέλα. Και φγαίνει η Μαρία από το αυτοκίνητο. Κοιτάξτε λίγο το μικροφωνάκι σου μόνο. Είχε βγει προς τα μέσα για να σε ακούμε. Την ώρα που έβγαινε, εγώ κάναμε πιάνο στην κυρία Νάντζουλα την Παγιάτα στην Πάφορο. Όλη η μουσική έχουν περάσει από εκεί και εμείς οι άμουσες. Λοιπόν, την ώρα που βγαίνει η Μαρία από το αυτοκίνητο. Εγώ ήμουνα στη βεράντα και ετοιμάζω και λέω πώς γίνεται αυτή η γυναίκα να γέννησε αυτόν το παιδί. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση είναι η διαφορά που είχε στο βάρος η μάνα με την κόρη. Αμέσως σκέφτηκα όμως αυτό που μου λέγε η μάνα μου και ο πατέρας μου ότι δεν πρέπει να κατηγορηποιούμε τους ανθρώπους, δεν πρέπει να τους βάζουμε σε άλλες κατηγορίες και ότι πρέπει να αγαπούμε όλους όπως είναι. Οπότε η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να πάω να μιλήσω στη Μαρία για να γνωριστούμε, αλλά εκείνη τη στιγμή έκανα υπέρβαση αυτού που μου έλεγε το μυαλό μου και η κοινωνία. Δηλαδή το έκανα συνειδητά, πες. Εμένα με έκανε φοβερή εντύπωση που ήρθε ένα παιδάκι να μου μιλήσει. Ήταν η Θέκλα αυτή. Ναι. Δεν με πλησίαζαν τα άλλα τα παιδάκια. Μα εγώ έκανα το γιατί είναι το κατηχητικό. Ήταν κάτι το εξωπραγματικό που συνέβαινε. Ήρθε ένα παιδάκι να μου μιλήσει. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν. Ναι, ακριβώς. Για σένα ήταν μια αλλαγή στη ζωή σου. Φυσικά. Ήταν σπουδαίο γεγονός. Ήταν σπουδαίο γεγονός. Κάτι που είναι τόσο προφανές. Μαρία, πότε αγάπησες πραγματικά τον εαυτό σου και μετά θα έρθω στη Θέκλα. Να πω κάτι. Πάντα αγαπούσα τον εαυτό μου. Δεν είναι ότι είχα πρόβλημα να λέω στον εαυτό μου γιατί είσαι έτσι, γιατί. Ουδέποτε το είχα αυτό. Απλά ένιωθα ότι δεν είμαι αποδεκτή, με στενοχωρούσε, αλλά μέχρι εκεί. Δεν σε έριξε, ας πούμε, σε πιο... Έριξε με στο να τρώω πιο πολλές σοκολάτες. Αλλά... Ως αντίδραση, λοιπόν, είχες αυτό. Ως αντίδραση, ναι, και πάστες κέικς. Γιατί ανεβαίνει η σερωτονίνη με τα γλυκά και νιώθουμε καλύτερα. Υπήρχε λόγος, δηλαδή. Είδες για τα γλυκά, για τη σερωτονίνη μου και μην ξαναπείς εμένα ότι τα τρώω επειδή είμαι λιπούδο. Θεκλά, έχουμε μία... Σερωτονίνη μ' άρεσε. Μάλιστα, σερωτονίνη, να τη λες αυτή. Θα τη λέω, είναι καλή δικαιολογία. Αν η Μαρία ήταν πελάτησά σου, ξέχνα το φιλικό στοιχείο, ξέχνα ότι γνωρίζεστε, ξέχνα τα όλα αυτά. Αν ήταν πελάτησά σου, πώς θα τη βοηθούσες να ξεδιπλώσει το χαρακτήρα της. Η Μαρία τύχε να αγαπάει τον εαυτό της. Ένας άλλος δεν αγαπάει αυτό που είναι και θέλει να αλλάξει εντελώς. Τι κάνουμε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι από τα πιο δύσκολα περιστατικά που μπορεί να συναντήσει ένας ψυχολόγος. Όχι επειδή η Μαρία είναι δύσκολος άνθρωπος. Αυτή η κατάσταση, δηλαδή το να αντιμετωπίσει έναν παιδί για χρόνια πολλά, μεγαλώνοντας ένας άνθρωπος, να αντιμετωπίζει κοινωνική απόρριψη για την εικόνα του. Η αυτοεικόνα μας, το πώς νιώθουμε ήδη για τον εαυτό μας, επηρεάζεται αφάνταστα σε νεαρή ηλικία από το τι λένε οι άλλοι για μας. Όταν είμαστε ενήλικες, μπορεί να μας επηρεάζει 50%, σαν παιδιά μας επηρεάζει 100%. Οπότε, αν συναντάς έναν άνθρωπο
στην ηλικία που είναι η Μαρία τώρα, 36 χρονών, ο οποίος έχει χτίσει τόσα χρόνια αρνητική αυτοεικόνα, είναι από τα πιο δύσκολα εγχειρήματα να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο να χαλάσει την αρνητική εικόνα και να χτίσεται μαζί τη θετική εικόνα. Θέλει πολύ προσπάθεια. Δεν είναι όμως ακατόρθωτο. Το πιο βασικό πράγμα που κάνει ένας ψυχολόγος στη ψυχοθεραπευτική σχέση για να βοηθήσει τον όποιον πελάτη του να ξεπεράσει κάτι, είναι να του δώσει ο ψυχολόγος με την αντιμετώπιση που του κάνει, να του δώσει την εικόνα που θα ήθελε να έχει ο ίδιος για τον εαυτό του. Δηλαδή, εγώ άθελα μου τότε στα 10 λειτουργήσα ως ψυχολόγος χωρίς να ήμουν. Γιατί ήμουν κορή του παπά. Γιατί ίσως ένιωσες και ότι να τη λυπάσαι, ίσως κάπου, όταν βλέπεις όλα τα παιδιά. Να σου πω κάτι, τρόμαξα. Μόλις την είδα, τρόμαξα. Φοήθηκα. Γιατί να σου πω κάτι. Γιατί εμένα η γιαγιά μου μακαρίστηκε, ήταν πασά, πολλά πασά. Η γιαγιά μου ήθελε, ήταν τελειά πασά. Ο παπάς μου, ο πατέρα Ανδρέας, έχει μανία με το αδυνάτισμα, με το fitness. Ο πατέρας μου, ο παπάς άνθρωπος, πάει διατροφολόγο, κάνει τζόκι ναι. και μια ζωή ήθελε να είμαστε αδύνατοι. Και μου έλεγε, άμα τρώεις πολλά, θα γίνεις σαν την πασά του περιοδικού. Ελά, λέει μου το που τον τρώω μου μητσά. Οπότε όταν είδα εγώ τη Μαρία, λέω Παναγία μου, να γίνω έτσι τώρα που τρώω πολλά. Σοβαρό μιλώ. Εν τέλει, λέω το με αγάπη, με αγαπώ τη Μαρία. Όχι, λες το πώς αισθανόταν και ένα παιδί. Τρομοκρατήθηκα όταν την είδα, τσαλό με έτσι που να γίνω. Και αμέσως μετά σκέφτηκα, γιατί ο παπάς μου λέει μου και πράγματα που μου κάνουν κακό, λέει μου και πράγματα που μου κάνουν καλό. Τότε άλλη κουβέντα μας έλεγε ο παπάς μου, να αγαπάτε όλους τους ανθρώπους όπως και να είναι και αν κάποια παιδιά δεν τα παίζουν οι άλλοι σας να τα παίζετε για να δείχνετε αγάπη. Οπότε κινήθηκα προς το μέρος της και της έδωσα μια εικόνα. Ενώ έκανα προσπάθεια μέσα μου εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουν παιδί. Τώρα που είμαι ενήλικας δεν έχω κανένα πρόβλημα να αγαπήσω κανένα κοριτσάκι που είναι αδύνατο, υπαχουλώνει, υψηλώνει έτσι. Και κινήθηκα ψυχοθεραπευτικά χωρίς να το γνωρίζω, εν αγνία μου. Δηλαδή πήγα και τη μίλησα όπως θα μιλούσα σε έναν κοριτσάκι που θα ήταν όπως είναι η Μαρία. Ήταν τώρα. Η Μαρία ένα από τα περιστατικά λοιπόν που σου χτύπησε ένα κουδουνάκι ότι εσύ στη ζωή σου θα ακολουθήσεις αυτόν τον κλάδο. Νομίζω. Πολύ σημαντικό. Και αυτόν, όταν ήμουν φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη φορά που έδρασα ψυχοθεραπευτικά, η Μαρία δεν ήταν πελάτη. Σαν ήταν όταν έχασε τη μάμα τη. Θυμάσαι που είστε σπίτι μου. Ναι, ήμασταν και δύο φοιτητρίες. Θυμάσαι εμένα στο Δοϊράνη, 40α, στην Ανοτούμπα. Και είχε έρθει σπίτι μου μια μέρα και αντιμετωπίσαμε μαζί. Λοιπόν, για μια ολόκληρη μέρα, αυτό το περάσαμε μαζί το πέθος θεραπευτικά, το οποίο με βοήθησε. Η Μαρία με βοήθησε πολύ στο να γίνω καλή ψυχολόγος και την ευχαριστώ. Μπράβο. Λοιπόν, κλείνοντας, Μαρία μου, ναι. κοιτώντας την κάμερα απέναντί σου, γιατί απευθύνεσαι στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ναι. τι συμβουλή θα έδινες, πώς θα θέλεις να κλείσουμε αυτό το πράγμα. Ωραία. Θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή. Εμείς ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί, κυρίως ως εκπαιδευτικοί, πρέπει να κοιτάξουμε τα παιδιά που έχουμε απέναντί μας, είτε είναι βιολογικά μας παιδιά, είτε είναι τα παιδιά που έχουμε απέναντί μας κάθε μέρα μέσα στις τάξεις μας. Δεν είναι το φυσικό αέριο το σημαντικό. Το μέλλον του τόπου είναι τα παιδιά. Πολύ Αυτό. Σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Και εγώ δηλώνω ότι χάρηκα πάρα πολύ εγώ που σε γνώρισα. Πάρα πολύ, πέρασα πολύ ωραία μαζί. Είσαι ένας σπουδαίος άνθρωπος, έχω να σου πω, και ένας ήρωας της ζωής. Και μ' αρέσει που χαμογελάει συνέχεια. Και για το παρελθόν που μιλούσε η Μαρία, χαμογελούσε. Δεν έπαψε δευτερόλεπτο να χαμογελά. Και είναι σημαντικό να δίνουμε μηνύματα στον κόσμο και κυρίως όταν έχουμε περάσει κάποια πράγματα. Και να μην χάνουμε την αισιοδοξία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, πάμε να.